Είσαι πυγμάχος. Θες να γίνεις επαγγελματίας. Έχεις όνειρο να παίξεις διεθνή ρίγκ. Κυνήγησε το όνειρό σου. Έλα κοντά μου. Η επαγγελματική κάρτα σε περιμένει. Καλώς ήρθατε στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας του ΣΕΡ, που φιλοξενεί το Αριστοτέλειο και φιλοξενεί και αυτή τη νέα προσπάθεια του Προέδρου του Γιώργου Στεφανόπουλου, που από ό,τι φαίνεται σήμερα έχει πολλούς υποστηρικτές. Σας ευχαριστούμε όλοι οι άνθρωποι της επαγγελματικής πυγμαχίας που είστε σήμερα στο πλευρό των πυγμάχων, που κάνουν τους πρώτους επίσημους επαγγελματικούς αγώνες τους μέσα από το Σύνδεσμο Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας, που στηρίζετε και τη δική μας προσπάθεια να θεμελιώσουμε την επαγγελματική πυγμαχία και να βάλουμε την Ελλάδα άμεσα στον ευρωπαϊκό χάρτη της επαγγελματικής πυγμαχίας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε το όραμα και το θάρρος να παλέψει με υπομονή και επιμονή για την υλοποίηση του πρωταθλήματος, δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Στεφανόπουλο, τον Ολυμπιονίκη της πυγμαχίας. Και έχει αποδείξει με κάθε τρόπο την αγάπη του και το πάθος του για τον πόξ. Έχει αποδείξει ότι πονάει αυτό το άθλημα, ότι πάνω απ' όλα σέβεται τους πυγμάχους και το σημαντικό είναι ότι υπήρξε ο ίδιος ο πυγμάχος. Νιώθει αυτό το χώρο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έρθει ο κύριος Γιώργος Στεφανόπουλος πάνω στο ρίχνα μας και δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε απόψε εδώ. Στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα της πυγμαχίας είναι γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε αυτό το ξεκίνημα. Για το ΣΕΦ είναι πολύ μεγάλη μέρα η σημερινή, γιατί μέσα από αυτό το πρωτάθλημα χτίζεται σταδιακά η επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Η επαγγελματική πυγμαχία ξεκίνησα μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν θα πω ότι πέτυχα μόνος μου. Στην πορεία συνέντες ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ. Και όσο φτέρνουν να το πιστεύουν, και οι πυγμάχοι και οι προπονητές πήρε μεγαλύτερη διάσταση με αποτέλεσμα σήμερα να αρχίσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ το ΔΣ του Συνδέσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πυγμάχους και τους προπονητές και τους διαιτητές που βάζουν πλάτη από τα σπάνη για να φτάσουν σήμερα στην πρώτη αγωνιστική. Ευχαριστώ τον Δήμο Περιστερίου που μας φιλοξενεί σε αυτό εδώ το χώρο. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Άκουσα τελευταίο το αδελφικό μου παιδί, το Αριστοτέλειο, γιατί χάρη στους ανθρώπους του, στους πυγμάχους του, πραγματοποιείται σήμερα αυτό το πρωτάθλημα. Δούλεψαν πάρα πολύ για να είναι σήμερα όλα έτοιμα. Εύχομαι καλή αρχή στους πυγμάχους και στο ΣΕΣ. Ελπίζω να φτάσει η επαγγελματική πυγμαχία στη χώρα μας, γιατί μου σε αξίζει πραγματικά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να φτάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Να σε καλά. Κόκκινη γωνία, Βαγγέλης Γιαχαλής. Μπλε γωνία, Γρηγόρης Νικολόπουλος. Οι αθλητές αγωνίζονται 4 τρίλεπτα.
Thank you.
Bravo! 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 Brav
Πήγα από την πίστη, 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 πήγ
μάχης. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους αθλητές μας. Εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου, ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, δημοτικός σύμβολος Περιστερίου. Ανέβη στον ήλιο. Από το μήνα θα βγει. Νικητής. Γωνία κόκκινη, Βαγγέλης Καφαλή. Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές. Θα σας παρουσιάσω τους χορηγούς μας, ξεκινώντας από τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι σήμερα εδώ και καλύπτουν αυτό το πρωτάθλημα επαγγελματικής πυγμαχίας και αναφέρομαι φυσικά στο zoomla.gr που μεταδίδει αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Zoomla TV τους αγώνες μας και λόγω της παγκόσμιας απήχησης που έχει ως κορυφαίο site δίνει τη δυνατότητα στους αφανταχού Έλληνες στον πλανήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τους Έλληνες επαγγελματίες πυγμάχους, αλλά και στο Boxing News, με δύο μόλις μήνες διαδικτυακού αέρα, κατάφερε με την ποιότητα του άνθρωπου να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη διαδικτυακών επισκεπτών και να το προτιμούν καθημερινά όλο και περισσότεροι διαδικτυακοί χρήστες. Συνεχίζουμε με το επόμενο ζευγάρι, κόκκινη γωνία, Κατσαλούλης Μιχάλης. Δύο γωνία, Γεωργόπουλος Γιάννης και Ευρωδοκία Κιλά. Πρώτος γύρος. Thank you.
κάτσε εδώ. Καλώς ήρθαμε στο Πρωτάθλημα Επαγγελματικής Πυγμαχίας, Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας Γιώργος Στεφανόπουλος. Είναι η πρώτη αγωνιστική, Σάββατο 14 Μαρτίου 2015. Παρακολουθήσαμε στο πρώτο αγώνα στα 70 κιλά την αναμέτρηση μεταξύ του Βαγγέλη Γιαχαλή εναντίον του Γρηγόρη Νικολόπουλου. Γρηγόρης Νικολόπουλος από τον Βυζαντινό Target Sport Club Σύλλογο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και αργότερα για αυτό το πρώτο αγώνα. Δεύτερος αγώνας, Μιχάλης Κατσαλούλης απέναντι στον Γιάννη Γεωργόπουλο στα 73 κιλά η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτος γύρος, προσπαθούν οι δύο πυγμάχοι να φτάσουν σε μεσαία και κοντινή απόσταση. Όπως τώρα. Κατσαλούλης από Ξερικός Old School Boxing Club απέναντι στην μπλε γωνία Γεωργόπουλος με προπονητήρα την κυρία και αυτός από την ίδια σχολή Old School Boxing Club. Κατσαλούλης με την μπλε εμφάνιση, Γεωργόπουλος με τη μαύρη. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Κατσαλούλη. Γεωργόπουλος προσπάθησε για αριστερό, αριστερό δεξί. Πολύ ωραία αποφυγή από τον Κατσαλούλη, έφυγε από το δεξιακό του αντιπάλου του. Ταυτόχρονα είναι δεξιά κόντρα για τους δύο αθλητές. Πολύ σωστά. Η εντολή από τον διαιτητή για break, έτσι ώστε να ξεκολλήσουν οι δύο πυγμάχοι, καθώς είχαν έρθει κοντά και δεν πυγμαχούσαν. Συνεχίζεται το δεύτερος γύρος. Αριστερό. Ανοιχτό κροσέ από τον Κατσαλούλη, κανένα πρόβλημα για τον Γεωργόπουλο, ο οποίος με βήμα πίσω έκανε πολύ ωραία άμυνα. Πολύ ωραίο αριστερό, ανοιχτό κροσέ πάνω στο βηματισμό από τον Κατσαλούλη. Η απάντηση αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Κατσαλούλη, προσπάθησε τώρα να περάσει το χτύπημα
κοντινή απόσταση και από τους δύο. Κορακόρ δουλειά, προσπαθούν για να περάσουν τα άπρικα και τα κροσέ τους, να σηκώσουν κροσέ ύστερα από τη δουλειά που γίνεται στην κοιλιακή χώρα. Γεωργόπουλος προσπαθεί να σπάσει την απόσταση ώστε να περάσει το ανοιχτό κροσέ του, κυρίως το αριστερό, αυτό είναι το δυνατό του όπλο μέχρι στιγμής. Δεξί direct από τον Γεωργόπουλο, Κατσαλούλης με βήματα πίσω. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Πρώτα αγώνα λοιπόν παρακολουθήσαμε για Χαλής Βαγγέλης απέναντι στον Γρηγόρη Νικολόπουλο. Ένα παιχνίδι για τα 70 κιλά. Με καλή τεχνική κατάρτιση και οι δύο πυγμάχοι. Είδαμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Ουσιαστικά δύο πυγμάχους με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο ένας προσπάθησε να έρθει πολύ κοντά και να παίρνει τα χτυματά του, απ' την άλλη ο Νικολόπουλος να κρατήσει την απόσταση και maximum να φτάσει σε μεσαία ώστε να δώσει το καλό του δεξί direct ή το αριστερό του κροσέ με γωνία απέναντι στον αντίπαλο. Τρίτος γύρος, Κατσαλούλης με την μπλε εμφάνιση, Γεωργόπουλος με μαύρη. Δεξί ανοιχτό κροσέ από τον Γεωργόπουλο. Ανοιχτό δουλειά με τον τσέπο του Γεωργόπουλο, προσπάθησε τώρα και πέρασε αριστερό, κροσέ, δεξί, ψηλό uppercut στο σαγόνι του Κατσαλούλη. Ο Γεωργόπουλος προσπαθεί να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι και είναι αυτός που συνήθως δίνει περισσότερα χτυπήματα, πραγματοποιεί περισσότερες επιθέσεις. Αριστερό τζέπ από τον Γεωργόπουλο. Η απάντηση πάλι με αριστερό τζέπ από τον Κατσαλούλη. Είναι η πρώτη προσπάθεια, εξαιρετική προσπάθεια του κύριου Στεφανόπουλου και πρόεδρου της, του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Ελληνικής Επαγγελματικής Πυγμαχίας, υπό την αιγίδα της ABU, European Boxing Union. Μια εξαιρετική διοργάνωση σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όλοι όσοι αγαπάμε και θέλουμε την πρόοδο της ελληνικής πυγμαχίας, περιμέναμε τόσα πολλά χρόνια το να πραγματοποιηθεί ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικής πυγμαχίας. Προσπαθεί αριστερό-δεξί, αριστερό-δεξί να περάσει ο Γεωργόπουλος. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Πάρα πολύ επιφανείς άνθρωποι του ελληνικού αθλητισμού και κυρίως των μαχητικών αθλημάτων, όπως ο κύριος Μάλιος είναι εδώ, ο δάσκαλος δασκάλων, κάθεται
και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την έναρξη και την είσοδο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση και στον παγκόσμιο χάρτη της επαγγελματικής πυγμαχίας. Τέταρτος γύρος, βοηθή έξω. Πάρα πολλοί προπονητές, πάρα πολλοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επαγγελματικής πυγμαχίας, πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Στεφανόπουλος, που ταυτόχρονα είναι και ο πρόεδρος όπως που αναφέραμε. Αριστερό-δεξιά από τον Γεωργόπουλο, προσπαθεί να σπάσει την απόσταση του Κατσαλούλη. Πολύ καλό ταυτόχρονο με την είσοδο του Κατσαλούλη, αριστερό uppercut του Γεωργόπουλου, ο οποίος ψάχνει να δουλέψει τα uppercuts πάνω ακριβώς στην είσοδο του αντιπαλού του Κατσαλούλη. Ο Τιγράν Ουζλιάν, ο Αντώνης Γιαννούλας είναι όλοι εδώ. Αριστερό τζεπ και εξάρια από τον Γεωργόπουλο. Πολύ καλός τεχνικά ο αθλητής με τη μαύρη εμφάνιση, ο Γεωργόπουλος. Πολύ ωραία κόντρα τώρα από τον Κατσαλούλη πάνω στην είσοδο του Γεωργόπουλου. Πέρασε πολύ ωραία το δεξί του direct. Προσπαθεί τώρα να περάσει ο Κατσαλούλης τα uppercuts. Πολύ ωραία ψηλό. Ανεβάζει την αποδοσή του ο Κατσαλούλης. Τελειώνει ο αγώνας, τελειώνει ο τέταρτος γύρος, τέσσερις γύροι των τριών λεπτών, όλες οι σημερινές επαγγελματικές αναμετρήσεις υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Θέλαμε η εκδοχή του Γιώργου Μάλιο, κορυφαίο προπονητή kickboxing, να ανέβει στο ring για την απονομή. Νικητής λοιπόν ο Γεωργόπουλος Γιάννης, πολύ καλή εμφάνιση από τον αθλητή του Old
School Boxing Club. Και οι δύο ήταν αθλητές του συγκεκριμένου club, Boxing Club. Πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή προπονητική δουλειά πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο Boxing Club. Μέχρι να έρθει το επόμενο ζευγάρι, θέλω να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό χώρο για τον χώρο του αθλητισμού. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μάλιο, ο οποίος μόλις πραγματοποίησε την απονομή. Δάσκαλε, πες μας λίγο την άποψή σου για το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα πυγμαχίας και γενικότερα είμαι σίγουρος ότι 10 χρόνια πριν θα λάβαμε και σήμερα, να μην πω σήμερα. Έτσι ακριβώς είναι. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Στεφανόπουλο, γιατί είναι πολύ αξιόλογη η προσπάθεια που κάνει και μέσα από εδώ, από αυτούς τους αγώνες, θα βγουν οι πολύ καλοί πρωταθλητές. Το ελπίζουμε, δάσκαλε. Πες μου κάτι, γενικότερα το επίπεδο πώς τον βλέπεις? Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν είναι το top, είναι σίγουρο όχι, αλλά μέσα από αυτό φτιάχνονται όλα. Θα έρθει η εμπειρία, θα έρθει η εμπειρία και θα έρθουν καλύτερα αθλητές. Ευχαριστούμε πολύ, δάσκαλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάλιο. Και στο συγκεκριμένο σημείο να αναφερθούμε και στην πολύτιμη αρρωγή του Δήμου Περιστερίου και γενικότερα στον Δήμαρχο, τον κύριο Αντρέα Παχατουρίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί δίπλα στην προσπάθεια του κυρίου Στεφανόπουλου και γενικότερα εμπράκτως έχει αποδείξει ο κύριος Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος του Περιστερίου, ότι θέλει να πετύχει η επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Τρίτος αγώνας στα 81 κιλά, Δημήτρης Νερούτσος απέναντι το Λάπας Άρης. Δημήτρης Νερούτσος με τα κίτρινα γάντια απέναντι το Άρης Λάπας με τα πράσινα. Νερούτσος Δημήτρης, ο οποίος προσπαθεί τώρα να δουλέψει το τζέπι του, όπως και ο Άρης Λάπας. Αριστερό δεξιά τον Αλιμάλαπα, έσπασε πολύ ωραία την απόσταση με βήμα πίσω, του χάλασε την επίθεση ο Νερούτσος. Αριστερό τζέπ από τον Λάπα, από το σύλλογο και από το Boxing Club του μεγάλου προπονητή και πρωταθλητή κυρίου Ιωαννίδη. Άσο 2-3 και ένα αριστερό άπεργα, ένα αριστερό κροσέ που επιχείρησε ο Λάπας. Άσο προσπαθεί να περάσει πάλι ο Λάπας. Η απάντηση και η άμεση αντίδραση από τον Νερούτσο με δεξί ανοιχτό κροσέ. Δεξί κάτω direct από τον Νερούτσο και απάντηση άμεση από τον Λάπα. Ξεκίνησε με το δεξί του direct για να ολοκληρώσουμε το αριστερό του
ο Λάπας, η απάντηση άμεση από τον Ρούτσο. Αριστερό δεξιά uppercut για απάντηση άμεσα με αριστερό uppercut από τον Ρούτσο. Άσο 2-3 και απάντηση άμεσα με το αριστερό κροσέ από τον Ρούτσο. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και από τους δύο αθλητές. Ένα πολύ δυνατό χτύπημα που πέρασε ο Νερούτσος, το μετράει ο διαιτητής, κανένα πρόβλημα, συνεχίζει κανονικά ο Λάπας, το έβγαλε το χτύπημα, έτσι όπως μιλάμε για επαγγελματική μαχία, όλοι έχουν, οι αθλητές όλοι έχουν ξυλοχωρητικότητα. Να καλωσορίσουμε και τον Αντώνη Γιαννούλα, τον αθλητή εθνικής ομάδας και πλέον πολύ μεγάλο και ικανό δάσκαλο. Αντώνη, πώς την βλέπεις σήμερα την προσπάθεια του ΣΕΠ? Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιώργο Στεφανόπουλο. Αυτό που έχει κάνει εδώ έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Συγχαρητήρια στο ΣΕΠ. Συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Βασικά οι προπονητές που βοηθάνε όλοι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να ανοίξω δρόμο στο επαγγελματικό δρόμο όπως πρέπει, στην πυγμαχία. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για να αγωνιστείς και παρακολουθώ ότι είσαι και σε πολύ καλή φόρμα. Ακριβώς. Πότε αγωνίζεσαι? Έχει παγώσει το κομμάτι στα δελτία τύπου, επειδή δεν το έχω αυτό το κομμάτι. Κάνω μόνο προπόνηση. Καλό είναι αυτό. Στον καλό. Σύντομα θα ανακοινωθεί επίσημα ο αγώνας μου που θα γραφεί και στο Book Record. Οπότε αναμένεται εντός των ημερών η ανακοίνωση του αγώνα. Καλή επιτυχία, Αντώνη. Θα σε δούμε σύντομα πάνω σε επαγγελματικά ρινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Νερούτσος, ο οποίος προσπάθησε τώρα να περάσει τα αγκιστρωτά του χτυπήματα, να περάσει τα κροσέ και τα uppercuts, έτσι ώστε να κλείσει τις γωνίες στον αντίπαλό του. Τελειώνει και μέτρημα πάλι για τον Λάπα για να δούμε θα συνεχιστεί ο αγώνας. Και θα συνεχιστεί για να δούμε. Τελειώνει ο αγώνας με knocked down στο δεύτερο γύρο και ουσιαστικά με εγκατάλειψη του Λάπα. Ο Νερούτσος με πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα πέρασε το κομμάτι της βασικής στρατηγικής που είχε χαράξει, δηλαδή να σπάσει την απόσταση, να έρθει κοντά σε μεσαία και κοντινά χτυπήματα. Όταν το κατάφερε έδωσε και πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Νερούτσο.
Ένα χειροκρότημα στα αθλητές μας. Πολύ ωραία εμφάνιση από τον Νερούτσο. Καλωσορίσουμε εδώ για τον Γιάννη Τσέλη. Γιάννη, πώς βλέπεις, είναι ο Γιάννης Τσέλης, πρωταθλητής πυγμαχίας, πλέον πολύ ικανός προπονητής. Γιάννη Τσέλη, πες μας λίγο πώς έχεις δει μέχρι τώρα το επίπεδο και γενικότερα την προσπάθεια του ΣΕΠ. Είναι ένα πρώτο στάδιο της επαγγελματικής πυγμαχίας. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, σε πάρα πολύ καλό επίπεδο συγκριτικά με όλα αυτά που έχουμε δει. Πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια του ΣΕΠ και είναι κάτι αληθινό και πρωτόγνωρο για την ελληνική πυγμαχία. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Νικητής λοιπόν, με κατάληψη αντιπάλου του και ύστερα από πολύ καλή εμφάνιση, ο Νερούτσος Δημήτρης. Να πούμε ότι χορηγεί της συγκεκριμένης επαγγελματικής διοργάνωσης του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος είναι ο εξοπλισμός και τα γάντια Περσάνη, εξαιρετικά γάντια. Η εταιρεία ΕΤΕΚΑ του κυρίου Σπανού, ο οποίος είναι δίπλα στην επαγγελματική πυγμαχία και στην προσπάθεια του κυρίου Στανόπουλου. Ο μεγάλος πρωταθλητής και φρύλος του kickboxing, ο Ernesto Hust, θα κάνει την απονομή. Τρομερός. Ernesto Hust. Τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε K1. Άλλο ένα δείγμα της δύναμης του ΣΕΠ, το ότι παρευρίσκεται εδώ ο Ernesto Hust, αυτός ο τεράστιος αθλητής, τέσσερις φορές παγκόσμιος αθλητής K1. Όπως είπαμε πριν, στο πρώτο αγώνα που ουσιαστικά δεν κάναμε πλήρη μετάδοση, ο Γρηγόρης Νικολόπουλος από το Βυζαντινό Target Sport Club στο Ολυμπιακό Στάδιο με προπονητή τον Πέτρο Χασάπη, τον πολύ μεγάλο αυτόν πρωταθλητή και μέλος εθνικής ομάδας και πλέον πολύ ικανό προπονητή, σε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα ο πρώτος. Καλωσορίσουμε, όπως προαναφέραμε, τον Χάρη Κοντογιώργη, τον πολύ μεγάλο αυτό και σπουδαίο αθλητή, μέλος εθνικής ομάδας, πρωταθλητή Ελλάδος και πλέον ένα αθλητή ο οποίος θα αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει κάνει και τα βήματά του και σε αυτό το κομμάτι, καθώς πάρα πολλές φορές έχει παρευρεθεί στην Αμερική. Χάρη, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την προσπάθεια του ΣΕΠ και γενικότερα αν είναι κάτι που το περίμενες και εσύ καιρό? Σίγουρα το περίμενα καιρό, Χρήστο. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα καμία κίνηση εδώ στην Ελλάδα για επαγγελματική πυγμαχία και αυτό ήταν το λυπηρό. Μόνο kickbox. Εντάξει, θέλουμε να δούμε και επαγγελματική πυγμαχία που είναι ο βασιλιάς των μαχητικών αθλημάτων. Σωστά. Ανά τον κόσμο. Σωστά. Δηλαδή στην Αμερική, όταν βλέπεις έναν αγώνα kickbox παγκοσμίου τίτλου, ότι θα πάρει ο παγκόσμιος πρωταθλητής 150.000 δολάρια και θα πάρει 30 εκατομμύρια ο πυγμάχος, είναι τεράστιες οι διαφορές. Καταλαβαίνω τις διαφορές, βέβαια. Έτσι απλά. Χάρη, γενικότερα τώρα έχουμε ενημερωθεί, ετοιμάζεσαι, είσαι έτοιμος να αγωνιστείς, κάνεις προετοιμασία, πότε σκοπεύεις να αγωνιστείς? Άμεσα, είμαι σχεδόν έτοιμος, αν όχι αυτό το μήνα και τον επόμενο μήνα θα αγωνιστώ, απλά πρέπει να βρούμε κάποιον αντίπαλο για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε, να δούμε, να παίξουμε, να μην είναι κάτι γρήγορο. Εύχομαι καλή επιτυχία, να σε δούμε γρήγορα στα ρινγκ και γενικότερα να αγωνιστείς και εσύ, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην ελληνική επαγγελματική πυγμαχία. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, και ελπίζω στα ίδια για το μέλλον.
τέταρτος λοιπόν αγώνας στα 81 κιλά. Στέφανος Στεφανόπουλος στην κόκκινη γωνία με τα κίτρινα γάντια. Μοτσάκος Δημήτρης με τα μπλε γάντια στην, στην μπλε γωνία. Στεφανόπουλος με την κόκκινη εμφάνιση. Μοτσάκος με τη μαύρη. Στεφανόπουλος προσπαθεί να περάσει το δεξί του χτύπημα πάνω από την κάρτα του Μοτσάκου. Άσο, προσπαθεί να δουλέψει τον άσο του, πέρασε τώρα το δεξιέ του direct ο Μοτσάκος. Ο Στεφανόπουλος με ένα πολύ ωραίο σερί προσπάθησε να κλείσει στη γωνία τον Μοτσάκο. Αριστερό ανοιχτό uppercut από τον Μοτσάκο πάνω στην άμυνα του Στεφανόπουλου. Δουλεύει τώρα τα uppercuts ο Μοτσάκος. Διπλό αριστερό τζέμπ από τον Μοτσάκο. Περνάει τώρα τη δεξιά του, το δεξί του κροσέ ο Μοτσάκος. Δεξιά κόντρα από τον Στεφανόπουλο. Η απάντηση άμεσα με δεξί. Ανοιχτό κροσέ από τον Μοτσάκο. Αριστερό δεξί από τον Μοτσάκο. Κάνει ένα πρόβλημα πάνω στην άμυνα του Στεφανόπουλου. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Μοτσάκο. Πολύ ωραία δουλειά από τον Μοτσάκο, ο οποίος πέρασε τα uppercuts. Αριστερό δεξί, αριστερό, πάλι δεξί και σήκωσε και ένα αριστερό κροσέ. Ένα πολύ ωραίο σερί από τον Μοτσάκο στο τέλος του πρώτου γύρου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο πρώτο πρωτάθλημα επαγγελματισμού μαχίας με τον ίδια του ΣΕΠ έχουμε δει πάρα πολύ καλούς τεχνικά αγώνες. Αγώνες οι οποίοι μας δίνουν το ερέθισμα να πούμε ότι το μέλλον θα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό για την ελληνική επαγγελματική πυγμαχία. Και όπως πολύ σωστά ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι πρωταθλητές και προπονητές συγκεκριμένοι από αυτούς, ήταν καιρός να γίνει η συγκεκριμένη κίνηση. Όλοι το περιμέναμε. Προσπαθεί να περάσει το αριστερό ανοιχτό κροσέ. Η απάντηση άμεσα από τον Μοτσάκο. Πέρασε την κόντρα πάλι ο Μοτσάκος. Πρέπει να σηκώσει το δεξί του χέρι ο Στεφανόπουλος. Thank you.
σερί που επιχείρησε ο Στεφανόπουλος. Αριστερό δεξιά από τον Μοτσάκο. Δουλειά με το αριστερό τζέμπα από τον Κέψιλα και χαμηλά από τον Στεφανόπουλο. Με την κόκκινη εμφάνιση ο Στεφανόπουλος, με τη μαύρη ο Μοτσάκος. Δουλειά τώρα επίσης προσπαθεί να κλείσει την απόσταση ο Μοτσάκος και να δουλέψει τα uppercuts από κοντά. Ζέπ τώρα από τον Μοτσάκο και ανοιχτό χτύπημα πάνω από την γκάρτ του Στεφανόπουλου. Έχει ανοίξει το παιχνίδι σε αυτό το γύρο. Οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Τελειώνει ο γύρος. We want to welcome Ernesto Hust, the big champion from K1 level. Ernesto, it's a big honor that you are with us. How you see the level and generally how you see this first step of the boxing professional sport in Greece? Well, I don't know how long it is. It's already a few months. So okay. So we don't have a big background. No, not yet. But I think they will get it with the experience, and they make a good start, I think. And keep up the level and start growing. Okay, Ernesto, it's a big honor for us. Thank you. Nice to be with us, and hope that you will see you soon in Greece. I hope to be back. Okay. Thank you. Bye. Ο μεγάλος πρωταθλητής, ο Ernesto Hust. Ο Τσάκος προσπαθεί τώρα, δίνει τα uppercuts έχοντας κλείσει στη γωνία τον Στεφανόπουλο. Στεφανόπουλος, ο οποίος προσπαθεί τώρα να περάσει την κόντρα πάνω από την γκάρτ του Μοτσάκου. Ταυτόχρονα αριστερό τζέμπα για τους δύο αθλητές. Ανοιχτό αριστερό γροσέ από τον Μοτσάκο. Στεφανόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τώρα με τη σειρά του στη γωνία τον Μοτσάκο. Έξυπνα ο Μοτσάκος, φεύγει.
Ανοιχτό δεξί, κροσέ από τον Μοτσάκο. Αριστερό δεξί από τον Μοτσάκο και η δουλειά τώρα πάνω στη γωνία, έχοντας κλείσει τον Στεφανόπουλο. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Κύριο Στεφανόπουλος. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΠ. Κύριε Στεφανόπουλε, μέχρι στιγμής εντυπώσεις σας από την πρώτη διοργάνωση και γενικότερα το επίπεδο των πυγμάχων θέλουμε να μας αναφέρετε. Για αρχή του πρωταθλήματος είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εύχομαι να πάει πολύ καλύτερα. Είναι ακόμα στα σπάργανα, αλλά ήδη έχω συζητήσει με πολύ καλούς πυγμάχους που δεν φοβούνται πλέον να ασχοληθούν με την πυγμαχία σοβαρά και πιστεύω ότι θα φτάσει και που της αξίζει η επαγγελματική πυγμαχία. Πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο της. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο ΣΕΠ και γενικότερα την επόμενη φορά ακόμα υψηλότερο επίπεδο, γιατί είναι δεδομένο ότι με την εμπειρία θα έρθουν και πολύ καλύτεροι αθλητές. Ήδη συζητάω με πολύ καλούς αθλητές και ήδη θέλουν να βγάλουν επαγγελματική κάρτα. Και πιστεύω τέλος πάντων να σοβαρευτεί και λίγο η επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Γιατί τώρα πλέον υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Στεφανόπουλε. Ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο οποίος έδωσε το πλαίσιο που θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ελληνική επαγγελματική πυγμαχία. Εγκατάλειψη στο τέταρτο γύρο από τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Είναι τεχνικό. Ουσιαστικά με νίκη τον Δημήτρη Μοτσάκο με τεχνικό νοκάουτ στο τέταρτο γύρο. Πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον Δημήτρη Μοτσάκο. Μέχρι να υποδεχτούμε το επόμενο ζευγάρι, θα ευχαριστήσουμε επίσης τον κορυφό μας, Health Assistance, και προσωπικά τον κύριο Νίκο Παγούρα, αλλά και το προσωπικό του συνοδεύει. Το Άντια, εξοπλισμένο στενοφόρο, που βρίσκεται πάντα έξω από το στάδιο, σε κάθε διοργάνωση του ΣΕΠ. Ωστόσο, ευχόμαστε να μην το χρειαστούμε ποτέ, αλλά η πρόνοια σώζει και γι' αυτό ο κύριος Παγούρας μας επισφάλισε την ύπαρξη ασθενοφόρου με τις καλύτερες προδιαγραφές και την περίπτωση μεταφοράς νοσοκομείων. Πολύ σημαντικός φορηγός για το ΣΕΠ είναι επίσης η VIP Promotions, εταιρεία εκτυπώσεων, που έχει αναλάβει όλο το λιγό της εκτυπώσεις για το ΣΕΠ. Οι προσκλήσεις, οι αφήσεις και οτιδήποτε εκτυπώνεται είναι χορηγία της VIP Promotions. Περιμένουμε στο ring Μανέβη, κατηγορία, κιλών, 91 συν, κόκκινη γωνία, γαλάντουλα στα μάτια, Λαμανία Παναγιώτης Κυρίλλης. Θα κάνουμε μια διόρθωση. 91 είναι ο αγώνας, η επόμενη σπουδαία επαγγελματική αναμέτρηση.
στα υπερβαρέα. Παναγιώτης Κυρίμης, κόκκινη γωνία. Με προπονητή τον μεγάλο πρωταθλητή και μέλος εθνικής ομάδας και πλέον σπουδαίο coach, τον Αλέκο Παπαϊωσήφ. Και απέναντί του ο Γαλάντουλας Σταμάτης, εξίσου ένας πάρα πολύ καλός αθλητής στα υπερβαρέα. Λόγω της διακοπής του προηγούμενου αγώνα, θα ήθελα τους αθλητές από τον προηγούμενο αγώνα σε λίγα λεπτά να ανέβουν στο ρίγκ και από να μην. Όταν τελειώσει ο αγώνας. Η είσοδος του Παναγιώτη Κυρίμη και ο προπονητής του, ο κύριος Παϊωσήφ. Πρώτος γύρος για αυτή την μεγάλη αναμέτρηση στα 91-1. Μια αναμέτρηση που όλοι περιμέναμε. Πρώτος γύρος, βοηθή έξω. Δεξιά γκάρτ ο Παναγιώτης Κυρίμης με τα κόκκινα γάντια. Κανονικά αριστερό γκάρτ ο Γαλάτουλας με τα αριστερά γάντια. Αριστερή γκάρτ προσπάθησε να περάσει ο Κυρίμης. Το αριστερό direct δηλαδή. Ο Γαλάτουλας πιο ψηλός προσπαθεί να καταληφθεί το ύψος του και να δώσει πολύ μακριά κυρίως το δεξί του χτύπημα, το οποίο είναι και το δυνατό, το δεξί direct. Αλληλούχια χτυπημάτων και από τους δύο Έλληνες αθλητές. Δίνει τη δεξιά του, το δεξί του direct ο Γαλάτουλας, πολύ μακριά, κάνει ένα πρόβλημα πάνω στην άμυνα του Κυρίμη. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Κυρίμη, ο οποίος προσπάθησε να το... Πολύ καλή κίνηση από τον Κυρίμη με αριστερό direct κάτω στην κοιλιακή χώρα του Γαλάτουλα. Περνάει τη δεξιά του κόντρα ο Γαλάτουλας, πάνω όμως στο μπλοκ του
του Κερίμη. Σερί τώρα το Γαλάτουλα, πολύ ωραίο παρέα από τον Κερίμη. Έφυγε από τη γωνία με πολύ ωραία παρέ, πολύ ωραία αποφυγή με τα πόδια. Τελειώνει ο πρώτος γύρος, πολύ καλή εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Ουσιαστικά είναι ένας αγώνας με δύο από τους καλύτερους Έλληνες στα υπερβαρέα κιλά. Δεύτερος γύρος. Και δύο αντίπαλοι προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του αντιπάλου τους με πολλά τζεπ, με το προβαλλόμενο τους χέρι δηλαδή direct. Ανοιχτά κροσέα από τον Κερίμη με τα κόκκινα γάντια. Γαλάτουλας ψάχνει να περάσει όπως τώρα το δεξί του direct. Ωραία αποφυγή με τη μέση από τον Κερίμη. Αριστερό. Τζεπ ψεύτικο και δεξί κάτω direct στη ηλιακή χώρα του Κερίμη από τον Γαλάτουλα. Η απάντηση τώρα από τον Κερίμη με κάτω αριστερό direct και ένα σήκωμα με δεξί ανοιχτό κροσέ. Πολύ ωραίες αποφυγές από τον Κερίμη. Γαλάτουλας ο οποίος ψάχνει να περάσει δεξιά του κόντρα. Κερίμης δίνει πάρα πολλά χτυπήματα, είτε με κόντρες είτε γενικά φεύγοντας προς τα πίσω. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Πολύ καλός αγώνας. Πολύ καλό το επίπεδο στα υπερβαρέα.
που ουσιαστικά είναι και μια κατηγορία που δίνει θέαμα λόγω των πολύ δυνατών χτυπημάτων. Είναι από τον Σύλλογο 1821 ο Σταμάτης Γαλάτουλας και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο συγκεκριμένο Boxing Club. Οι οδηγίες που δίνονται και στους δύο αθλητές. Αριστερό δεξί από το Γαλάτουλα με βήμα πίσω ο Κυρίμης, έφυγε πάρα πολύ ωραία. Ωραίο ψηλό uppercut στο σαγόνι του Γαλάτουλα από τον Κυρίμη. Καλή άμυνα τώρα το Γαλάτουλα. Πολύ καλή άμυνα πάνω στο σερί που εξαπέλυσε ο Κυρίμης. Δεξί direct από το Γαλάτουλα, το δυνατό του όπλο πάνω στο μπλοκ του Κυρίμη. Δεξί, προβαλλόμενο χτύπημα το τζεπ και απάντηση από το Γαλάτουλα, που προσπαθεί και αυτός τώρα να χαλάσει τη στρατηγική του Κυρίμη. Αριστερό δεξιά από τον Κυρίμη πάνω στην άμυνα του Γαλάτουλα. Πολύ ωραίο εσκί, πολύ ωραία αποφυγή από τον Κυρίμη, ο οποίος σηκώθηκε και πραγματοποιήσει το δεξί του κροσέ. Τελειώνει ο γύρος. Τέταρτος γύρος, τελευταίος, τέσσερις γύροι των τριών λεπτών, τρίλεπτη γύρη. Καθώς μιλάμε για επαγγελματική πυγμαχία. Κυρίμης, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στο σερί του, με δεξί κροσέ και αριστερό direct, καθώς είναι δεξιό γκάρτης, έχει δηλαδή το μπροστινό του χέρι το δεξί. Έφυγε η μασέλα του Κυρίμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα την πλύνουν, θα την φορέσει πάλι ο αθλητής και να συνεχιστεί ο αγώνας, τέταρτος γύρος ο τελευταίος. Να πούμε ότι είμαστε στο Περιστέρι, στο Αριστοτέλειο, στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πραγματοποιήθηκαν το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας οι αγώνες πυγμαχίας. Δηλαδή είμαστε σε ένα
ουσιαστικά ιστορικό εκ των πραγμάτων χώρο, ιστορικό γυμναστήριο, Αριστοτέλειο, γυμναστήριο του κ. Στεφανόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΠ. Δεξί, ανοιχτό κροσέ από τον Κυρίμη, απάντηση με δεξί. Έχει αλλάξει γκάρτ τώρα και ο Γαλάτουλας. Προσπαθεί τώρα να αλλάξει γκάρτ ο Γαλάτουλας, έχει πανήλει πάλι στην αρχική του, στην καλή του γκάρτ, αλλά πριν λίγο είδαμε ότι πέρασε το δεξί του χέρι προβαλλόμενο, δηλαδή έγινε δεξιό γκάρτ για λίγο. Χαρακτηριστικό δείγμα της καλής τεχνικής κατάρτισης που έχει ο αθλητής, ο Γαλάτουλας. Κυρίμης συνεχίζει με την ίδια στρατηγική να προσπαθεί να δώσει κυρίως το αριστερό του χτύπημα, αλλά έχοντας ουσιαστικά κερδίσει απόσταση, πραγματοποιώντας πάρα πολλά τζεπ, πολλά χτυμάτα με το προβαλλόμενο του χέρι όπως τώρα. Δεξί direct από τον Γαλάτουλα. Αριστερό δεξί απάντησε για να ανοίξει το παιχνίδι τώρα στο τέλος του τέταρτου γύρου. Πολλά σερί και από τους δύο επαγγελματίες πυγμάχους. Αριστερό δεξί από τον Γαλάτουλα. Η απάντηση άμεσα από τον Κυρίμη και τελειώνει ο τέταρτος γύρος, τελειώνει ο αγώνας. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλός αγώνας και από τους δύο. Ουσιαστικά συγκεκριμένη είδηση που πραγματοποιούνται οι αγώνες ήταν το προπονητήριο που έκανα ζέστημα επιμάχη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Περιστερίου, ο οποίος είναι ο μεγάλος χορηγός της συγκεκριμένης επαγγελματικής διοργάνωσης, του πρώτου επαγγελματικού Δήμος Πυγμαχίας, ήταν και ο Ολυμπιακός Δήμος Πυγμαχίας το 2004. Οπότε μιλάμε για ένα δήμο άρρηχτα συνδεδεμένο με το άθλημα της πυγμαχίας, το boxing. Περιμένουμε με ανυπομονησία για το ποιος είναι ο νικητής σε αυτόν τον αγώνα. Ο νικητής λοιπόν. Κόκκινη γωνία, Παναγιώτης Κυρίμης. Νικητής λοιπόν ο Κυρίμης, πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πάρα πολύ καλός αγώνας και από τις δύο αθλητές στα υπερβαρέα. Η απονομή έγινε από τον μεγάλο πυγμάχο
μέλος εθνικής ομάδας, παγκόσμιο πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη Τιγράνους Λιάν. Πλέον ένας από τους πολύ ικανούς προπονητές, ο Τιγράνους Λιάν με δικό του boxing club. Και ζητώ από τον κύριο Γιβάκο, από τον κύριο Γιώργο Γιβάκο, να ανέβει στο ring. Γιώργος Γιβάκος, μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματικής Συμμαχίας. Όλα καλά. Τι έγινε. Έχουμε νικητή. Μετσάτος Δημήτρης. Πλεγωνία. 81 κιλά. Και απονομή του προηγούμενου αγώνα. Νικητής ο Μοτσάκος. Το είχαμε προαναφέρει. Έγινε απονομή. Να καλωσορίσουμε. Έχουμε κοντά μας έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες πυγμάχους, τον Τιγράν Ουσλιάν. Τιγράν, πώς βλέπεις το σημερινό επίπεδο και αν γενικότερα είναι κάτι που το ήθελες κι εσύ να ανοίξει ο χώρος της ελληνικής επαγγελματικής πυγμαχίας? Καταρχήν συγχαρητήρια όλους που έγινε αυτό. Επιτέλους ήρθε εδώ η Ελλάδα. Η μαχία professional, μπράβο, ωραίο. Εντάξει, τι να σας πω. Πώς το βλέπεις το επίπεδο, γενικότερα έχεις δει καλούς μέχρι τώρα αθλητές? Ναι, είδα ένα-δύο ζευγάρι, είδα πολύ καλούς, πάρα πολύ καλούς και θέλει δουλειά, δουλειά θέλει. Είναι επαγγελματική box, είναι λίγο, όχι λίγο, είναι άλλο. Σωστά, από είναι άλλη φιλοσοφία. Άλλη φιλοσοφία, άλλη προπόνηση. Πρέπει να κάνεις επαγγελματική πυγμαχία, δηλαδή όλη η ζωή είναι εκεί. Σωστά. Αυτό, ναι. Τιγράν, γενικότερα τώρα είσαι προπονητής από τους πολύ καλούς Έλληνες προπονητές. Να υποθέσουμε ότι σύντομα θα δούμε και δικό σου αθλητή στην επαγγελματική πυγμαχία, στο ΣΕΠ. Ναι, έχω. Εγώ νομίζω σε δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα. Θα κατέβω ένα, δύο. Έχω. Και έχω δύο-τρεις πιτσιρικάδες που είναι για μέλλον. Ωραία, Τιγράν. Καλή επιτυχία και σύντομα να δούμε τους αθλητές σου στο ΣΕΠ. Όλους. Συγχαρητήρια όλους. Τελευταίος αγώνας, έκτος αγώνας στην ανοιχτή κατηγορία 81-91. Καβαδίας Κώστας. Στην μπλε γωνία και απέναντί του ο Κώστα Άλεξ. Κώστας Καβαδίας από τον Πετρούτσο Boxing Club με προπονητή τον Στέλιο Πετρούτσο. Ο Κώστα Άλεξ στην μπλε γωνία με προπονητή τον κύριο Ιωαννίδη. Ο δήμαρχος λοιπόν ο Αντρέας Παχατουρίδης έχει προβάλει το Ολυμπιακό Άθλημα της πόλης του, το box ως άθλημα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Να θυμίσουμε ότι διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις με αγώνες πυγμαχίας πριν τους Ολυμπιακούς. Προώθησε την ιδέα του ιδιοκτήτου των Ολυμπιακών Πόλεων Πυγμαχίας, ώστε οι πόλεις που έχουν φιλοξενήσει ή πρόκειται να φιλοξενήσουν Ολυμπιακούς αγώνες να συνεισφέρουν γνώσεις και εμπειρίες. Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις επίσημες αντιπροσωπείες του Πεκίνου, της Σεούλ, της Ατλάντα, του Λονδίνου, του Σίδνεϊ και της Βαρκελόνης. Και όλοι σίγουρα έχετε δει ένα τεράστιο άγαλμα πυγμάχου που κοσμεί την πιο γνωστή πλατεία Περιστερίου, την πλατεία στον Μπουρνάζη. Και αυτό δείχνει γενικότερα και την αγάπη του Δήμου Περιστερίου για την πυγμαχία. Άλεξ, Κώστα, με τα μαύρα γάντια. Κώστας Καβαδίας με τα μπλε. Δεξιά γκάρτ ο Καβαδίας. Τώρα άλλαξε πάλι γκάρτ. Δεξί ανοιχτό ρωσέα από τον Κώστα Άλεξ. Κώστας Καβαδίας, ο οποίος αλλάζει συνέχεια γκάρτ, περνάει να αλλάξει από την δεξιά στην αριστερή. Τώρα έχει τη δεξιά του γκάρτ, δηλαδή προβαλλόμενο το δεξί του χέρι. Δουλειά με τον τζέπα από τον Κώστα. Stop.
Ανοιχτό δεξί κροσέ και αριστερό από τον Καβαδία πάνω στις άμυνες του Κώστα. Αριστερό τζεπ κάτω στη χιλιακή χώρα από τον Κώστα Άλεξ, προσπαθεί να ανοίξει άμυνες του Καβαδία. Εγχειστικά ο Καβαδίας περνάει στην αντεπίθεση. Ξεκίνησε με το πίσω χέρι, με το αριστερό ο Καβαδίας. Αριστερό δεξί και η απάντηση άμεσα από τον Καβαδία. Πολύ ωραίος αγώνας μέχρι στιγμής. Με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και οι δύο αθλητές. Εκρηκτική. Καλό μάτι, καλές άμυνες. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Έχουμε κοντά μας τον Γρηγόρη Νικολόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο αγώνα. Είναι ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας, Γρηγόρη. Γενικότερα, πες μας εντυπώσεις σου. Ένας πολύ καλός αγώνας, με πολύ άγχος για αρχή. Πολύ καλός αντίπαλος, μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά με περισσότερη εμπειρία, φαντάζομαι. Ένας πολύ καλός αγώνας για μένα. Για αρχή είναι το κάτι πολύ καλό. Το μέλλον στην επαγγελματική επιμαχία, πώς το φαντάζεσαι? Μακάρι με πολλούς αγώνες, μακάρι και στο μέλλον πιο αργά βέβαια σε αγώνες στο εξωτερικό. Κοντά μου θα είναι ο Βυζαντινός, ο σύλλογος που είμαι αθλητής εκεί πέρα και θα συνεχίσουμε δυνατά με προπονήσεις. Ωραία, Γρηγόρη Νικολόπουλε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος, 4 γύρους των 3 λεπτών, όπως όλες οι σημερινές αναμετρήσεις επαγγελματική επιμαχία, το πρώτο ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματική επιμαχία, πανελλήνιο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το περιμέναμε όλοι τόσα πολλά χρόνια. Πολλά τζεπ και από τους διαθλητές δεν αφήνουν τον αντίπαλο εκατέρωθε να σκεφτεί πάρα πολύ το τι θα εκτελέσει. Αυτή τη χρηστικότητα έχει το να δίνεις πάρα πολλά τζεπ. Ουσιαστικά προσανατολίζει τον αντίπαλο. Δουλειά με τη μέση από τον Κώστα. Δίνει το δεξί του direct. Προσπαθεί να σπάσει την απόσταση ο Κώστα, δουλεύοντας μέση και προσποιήσεις. Έχει αλλάξει παλιγκάρντο ο Καβαδίας. Αριστερό ανοιχτό κροσέ. Ωραία αντίδραση άμεσα από τον Κώστα Άλεξ. Το αριστερό επιτυχημένο ανοιχτό κροσέ που έδωσε ο Καβαδίας. Οι δύο επιμάχοι είναι πάρα πολύ εκρηκτικοί, με πάρα πολύ καλή αντίληψη και άμεσες απαντήσεις, άμεσες αντιδράσεις. Αριστερό δεξί. Καβαδίας δίνει ένα σερί. Καλές άμυνες στον Καβαδία, πάνω στο αριστερό δεξί που έδωσε ο Κώστα. Προσποίηση από τον Κώστα,
προσπαθεί να περάσει τη δεξιά του κόντρα. Άμεση απάντηση από τον Καβαδία. Ωραία, ανοιχτό δεξί κροσέ πάνω από την γκάρτ του Κώστα. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Εξαιρετικός αγώνας μέχρι στιγμής. Από τους πολύ καλούς αγώνες που παρακολουθήσαμε σήμερα. Τρίτος γύρος του έκτου και τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος επαγγελματικής πυγμαχίας. Δεξιά γκάρτ πάλι έχει επιλέξει ο Καβαδίας. Κώστας συνεχίζει με την ίδια στρατηγική, πολλές προσποιήσεις. Πολύ δουλειά με το τζεπ. Συνεχόμενη δουλειά και από τους δύο αθλητές. Πολύ καλός ρυθμός. Ανοιχτό δεξί κροσέ και αριστερή κόντρα που επιχείρησε ο Καβαδίας. Άμεση απάντηση από τον Κώστα. Ανοιχτό δεξί κροσέ που επιχείρησε ο Καβαδίας. Κανένα πρόβλημα για τον Κώστα πάνω στην αμυνά του. Ήρθαν πάρα πολύ κοντά και οι δύο αθλητές. Θα πρέπει να τους χωρίσει ο διαιτητής και πολύ σωστά. Τους χωρίζει για ώστε να συνεχίσουν να πυγμαχούν. Αριστερό τζέιμπ από τον Κώστα, διπλό αριστερό. Και απάντηση άμεσα με αριστερό δεξιά από τον Καβαδία. Οι οδηγίες που δίνει ο κύριος Ιαννίδης, ο προπονητής του Κώστα, να δουλέψει περισσότερη την προσποίηση και να περάσει και το δεξί του δυνατό χτύπημα απέναντι στον Καβαδία. Ο Καβαδίας αρχίζει και μπαίνει πολύ με το κεφάλι, είναι επικίνδυνο αυτό για να σχιστούν οι δύο αθλητές. Συνεχίζει και δουλεύει ο Κώστα, δουλεύουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Τελειώνει ο τρίτος γύρος.
Αυτό που πρέπει να προσέξουν τώρα οι δύο αθλητές στο τέταρτο γύρο είναι να μην ανοίξουν και χαλαρώσουν μάλλον τις άμυνές τους, για να το πούμε καλύτερα. Ειδικά οι δύο πρώτοι γύροι ήταν πάρα πολύ τεχνικοί. Στο τρίτο γύρο χαλάρωσαν οι άμυνες. Μπήκαν και οι δύο περισσότερο με το κεφάλι μέσα. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους και απιθανούς τραυματισμούς, ακόμα και σχισίματα να χτυπήσουν κεφάλι με κεφάλι. Τέταρτος γύρος. Ένας πάρα πολύ καλός αγώνας μέχρι στιγμής. Τέταρτος γύρος, τελευταίος. Καβαδίας με τα μπλε γάντια. Κώστα με τα μαύρα. Είναι αριστερό δεξί από τον Κώστα, ωραίο παρέα από τον Καβαδία. Ξεκίνησε με το πίσω χέρι ο Καβαδίας. Συνεχίζει να δίνει το ρυθμό σε αυτό το τέταρτο γύρο ο Κώστα. Ο Κώστα δεν πρέπει να μπει στη λογική του να κρατάει τον αντίπαλό του, καθώς δείχνει ότι έχει περισσότερες ανάσες. Ξεκίνημα με το αριστερό πάλι από τον Καβαδία. Αυτή είναι η στρατηγική του, να περάσει πρώτα την αριστερή του κόντρα έχοντας αλλάξει γκάρτ, έχοντας πάει στη δεξιά του γκάρτ. Τώρα από τον Καβαδία, άδειασε τον Κώστα, ο οποίος επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή επίθεση. Καβαδίας πηγαίνει πάρα πολύ με το κεφάλι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει. Πολύ δυνατός αγώνας, δυνατή αναμέτρηση. 81-91 κιλά. Εξαιρετική αναμέτρηση, πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολλά χτυπήματα, πολύ καλός ρυθμός. Κυρίως δύο πρώτους γύρους και στο τέταρτο. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε το ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτή την τελευταία επαγγελματική αναμέτρηση, σε αυτόν τον τελευταίο επαγγελματικό αγώνα του πρώτου πανελλήνιου πρωταθλήματος επαγγελματικής πυγμαχίας υπό την αιγίδα και την διοργάνωση του ΣΕΠ
Συνδέσμου Ελληνικής Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Νικητής λοιπόν ο Κώστα Άλεξ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της επαγγελματικής πυγμαχίας, της ελληνικής πλέον επαγγελματικής πυγμαχίας, είμαι ο Χρήστος Γάτσης. Γεια σας. Είσαι πυγμάχος? Θες να γίνεις επαγγελματίας? Έχεις όνειρο να παίξεις διεθνή ρίγκς? Κυνήγησε το όνειρό σου. Έλα κοντά μου. Η επαγγελματική κάρτα σε περιμένει.